καλησπέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση να συμμετέχω σε αυτή την ωραία ημερίδα. Να πω ότι ήμασταν και εμείς εταίροι του έργου, κυρίως όσο αφορά το κομμάτι της παρακολούθησης των υδάτων μέσω αυτόματων σταθμών. Εγώ είμαι ερευνητής του τομέα εσωτερικών υδάτων του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών. Θα σας πω δύο λόγια για το ΕΛΚΕΘΕ αρχικά και αμέσως μετά θα εστιάσω λίγο στις δράσεις του έργου. Το ΕΛΚΕΘΕ, λοιπόν, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, είναι ένα δημόσιο ερευνητικό κέντρο. Εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Κοινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Έχει τρία διακριτά Ινστιτούτα. Το ένα Ινστιτούτο είναι το Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Ύδατων Καλλιεργειών. Είναι η βάση του είναι στην Κρήτη, κατά κύριο λόγο. Το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων, στο οποίο και εγώ ανήκω, έχει βάση κατά βάση στην Αθήνα, στο κτίριο της Αναβίσου, που είναι και το μέσο εσωτερικών υδάτων, τον οποίο εργάζομαι εγώ, και υπάρχει και το Ινστιτούτο Οκεανογραφίας, το οποίο είναι το μεγαλύτερο προφανώς Ινστιτούτο, που είναι και αυτό κυρίως στην Ανάβυσσο. Το ΕΛΚΕΘΕ είναι αρκετά μεγάλος φορέας για τα δεδομένα της Ελλάδας, ερευνητικός. Έχει περίπου 600 άτομα προσωπικό σε όλους τους χώρους του. Έχει δύο ενιδρία, το ένα είναι στην Κρήτη, το άλλο είναι στη Ρόδο. Έχει επίσης κτίρια στην Ανάβυσσο της Αττικής, στην Αργυρούπολη, αλλά έχει και παραρτήματα στην Καλαμάτα και στην Πάτρα. Έχει ένα μεγάλο οκεανογραφικό σκάφος στο Αιγαίο, που βλέπετε και στη φωτογραφία, ένα μικρότερο το Φιλία που εδρεύει στην Κρήτη. Έχει εργαστήρια αναλυτικά πολύ σημαντικά, τα οποία μπορούν να αναλύσουν πολλές παραμέτρους του υδάτινου περιβάλλοντος, αλλά και ειζημάτων. Έχει πειραματικές δεξαμενές για υδατοκαλλιέργειες και αλληλεία γενικότερα. Έχει το σύστημα πρόγνωσης Ποσειδών, που αφορά κυρίως στις μετεωρολογικές παραμέτρους, αλλά και στην κατάσταση της θάλασσας, κυματισμούς, ποιότητα νερού κτλ. Και γενικώς έτσι είναι ένα πολύ δραστήριο ερευνητικό κέντρο που έχει μεγάλη παρουσία όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη, σε ευρωπαϊκά έργα. Ο τομέας ο δικός μας τώρα, των ιστορικών υδάτων, που ασχολούμαστε προφανώς με τα αγγλικά νερά, έχει ένα μεγάλο... μια μεγάλη δράση, ας το πούμε έτσι, που αφορά την παρακολούθηση, την εθνική παρακολούθηση της οικολογικής κατάστασης των ποταμών της χώρας για την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα. Στο έργο αυτό, το οποίο είναι εξαετές, έχουμε ένα δίκτυο 490 σταθμών σημείων δειγματοληψίας, θα λέγαμε, σε όλη τη χώρα, καλύπτοντας όλα τα σημαντικά ποτάμια της χώρας, τα οποία επισκεπτόμαστε τακτικά σε τουλάχιστον εποχιακή βάση και καταγράφουμε την οικολογική τους κατάσταση όχι μόνο ως προς τη χημεία του νερού, τη ρύπανση, την κλασική που ξέρουμε, αλλά και ως προς την βιολογία, δηλαδή τους οργανισμούς που ζουν μέσα σε αυτό, από το οποίο μπορούν να εξάγουν πολύ σημαντικά συμπεράσματα γενικά για την λειτουργία και την κατάσταση των ποταμών συνολικά. Τώρα, εκτός από αυτό το πρόγραμμα, το οποίο είναι επιχειρησιακό, είναι συνεχές, τώρα κλείνει σε λίγο τα 10 χρόνια και μας δημιουργεί μια δυνατότητα να εξάγουμε συμπεράσματα μακροχρόνια για την κατάσταση των ποταμών και να σχεδιάσουμε και μέτρα όπου χρειάζεται να ληφθούν μέτρα για την αποκατάστασή τους ή να δούμε προβλήματα και να καταλάβουμε πού οφείλονται αυτά. Υποστηρίζουμε επιστημονικά και γενικότερα την παρακολούθηση με την εφαρμογή δικτών αξιολόγησης ποιότητας των υδάτων, κυρίως στο βιολογικό κομμάτι. Συλλέγουμε δεδομένα τα οποία είναι από πολλά προγράμματα και για ορισμένες παραμέτρους μπορεί να είναι και χίλιες δειγματοληψίες ανά έτος. Αυτά δημιουργούν μια μεγάλη ουσιαστικά πρίκα, όχι μόνο για το ΕΛΚΕΘΕ, αλλά για τη χώρα συνολικά. Θα υποστηρίξουν ερευνητικές δραστηριότητες στο μέλλον, μελέτες. Θα υποστηρίξουν πανεπιστήμια, εργατορικές διατριβές και ούτω καθεξής και θα μας βοηθήσουν, θέλουμε να πιστεύουμε, να κάνουμε καλύτερη διαχείριση του περιβάλλοντος και κυρίως των υδάτων. Υπάρχει και μια ιστοσελίδα που μπορείτε να δείτε, wfd.hmr.gr, που έχει αρκετά στοιχεία για αυτό το κομμάτι της παρακολούθησης της οδηγίας για τα νερά και έχει και ορισμένα αποτελέσματα που έχουμε. Είναι αρκετά σημαντικό που μπορείτε να μπείτε και να δείτε. Ένα άλλο κομμάτι το οποίο ουσιαστικά δουλεύουμε τα τελευταία χρόνια είναι η μοντελοποίηση υδρομετεωρολογική, όπου προσπαθούμε αφενός να συνδυάσουμε μετεωρολογικά μοντέλα πρόγνωσης καιρού με υδρολογικά και υδραυλικά μοντέλα που θα μας δώσουν την επίπτωση του καιρού στο έδαφος. Δηλαδή, επί της ουσίας προσπαθούμε να
έχουμε πρόγνωση πλημμυρών ή ξηρασίας σε συγκεκριμένες λεκάνες απορροής. Έχουμε στήσει ένα τέτοιο σύστημα που δουλεύει επιχειρησιακά ως προς το μετεωρολογικό του κομμάτι. Μπορείτε να μπαίνετε μέσα, είναι το meteo.gr και να βλέπετε ουσιαστικά την πρόγνωση του καιρού για τις επόμενες 5 μέρες. Αλλά έχουμε, μαζί με αυτό, έχουμε σε 2 λεκάνες απορροής, που είναι ο ποταμός Περχιός και ο ποταμός Ευρώτας, έχουμε και την πρόγνωση για την κατάσταση των υδάτων ως προς την στάθμη και την παροχή τους, που μας δίνει μια καλή εικόνα για την κινδυνότητα πλημμύρας. Έχουμε κάνει και πολλές εφαρμογές σε άλλες περιοχές, όπου έχουμε χρησιμοποιήσει και πολύ λεπτομερή υδραυλικά μοντέλα για να έχουμε έτσι πρόγνωση εκδήλωση πλημμυρών ή πιθανότητα, θέλετε καλύτερα, εκδήλωση πλημμυρών και ποια θα είναι η έκτασή της. Αυτό είναι ένα παράδειγμα που βλέπετε τώρα, το animation από την περιοχή της Μάνδρας, τη γνωστή πλημμύρα. Επίσης, μια άλλη δραστηριότητα που κάνουμε τα τελευταία χρόνια και η οποία συνδέεται πολύ με το έργο αυτό, Πράσινου Ταμείου, είναι το δίκτυο των αυτόματων σταθμών παρακολούθησης των υδάτων που προσπαθούμε να αναπτύξουμε σε εθνικό επίπεδο. Έχουμε ουσιαστικά εγκαταστήσει τουλάχιστον 30 σταθμούς σε λίμνες και ποτάμια και παρακολουθούμε σε συνεχή και σχεδόν πραγματικό χρόνο παραμέτρους όπως είναι η στάθμη, η παροχή και κάποια φυσικοχημικά που συνδέονται με τη ρύπανση, όπως είναι το pH, η θερμοκρασία του νερού, το διαλυμένο οξυγόνο και η ηλεκτρική αγωγημότητα. Αυτά τα συστήματα μεταδίδουν, καταγράφουν ένα μισάωρο ή η ώρα τις παραμέτρους αυτές στα ποτάμια και τα μεταδίδουν σε μια πλατφόρμα και σε μια βάση δεδομένων, η οποία είναι ανοιχτή προς το κοινό και παρουσιάζεται και μέσα από κάποια ιστοσελίδα. Και μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε άμεση πληροφορία για το τι συμβαίνει στα σημεία αυτά που παρακολουθούνται, ως προς τις πλημμύρες, βέβαια, τη ξηρασία και την ρύπανση των υδάτων. Εδώ είναι ένα παράδειγμα, ένα έργο που κάναμε πρόσφατα για το Δήμο Κάλλων, όπου εγκαταστήσαμε 2 σταθμούς στο Λιθαίο ποταμό, οι οποίοι απέχουν περίπου 7-8 χιλιόμετρα μεταξύ τους. Και κοιτάζοντας ουσιαστικά τα δεδομένα του σταθμού που βρίσκεται ανάντι στη Θεόπετρα, μπορούμε να ξέρουμε τι θα ακολουθήσει, τι θα συμβεί 14 ώρες μετά στην πόλη των Τρικάλων, στο ποταμό Λιθαίο που διέρχεται μέσα από την πόλη. Άρα αυτό, τόσο από επιστημονικό εργαλείο ή οτιδήποτε άλλο, είναι και πολύ σημαντικό για την πολιτική προστασία, γιατί δίνει δυνατότητα να προετοιμαστεί, εφόσον έχει εγκαταστήσει ένα δίκτυο σταθμών και έχει την πληροφορία, να προετοιμαστεί για να αντιμετωπίσει κινδύνους πλημμυρών και ρυπάνσεις. Τώρα, ως προς το έργο, εμείς συνεργαστήκαμε με την Menlo Kinsep, κυρίως στο κομμάτι, εμείς αναλάβαμε το κομμάτι των αυτόματων σταθμών και της παρακολούθησης των υδάτων. Εδώ βλέπετε την ιστοσελίδα του έργου, είναι το menalon.hmr.gr, η οποία έχει όλη την πληροφορία και έχει και διαθέτει και τα δεδομένα των αυτόματων σταθμών. Στην πρόταση, όπως ανέφερε και η κυρία Δημοπούλου, είχαμε βάλει αρχικά 2 σταθμούς να εγκαταστήσουμε, αλλά τελικά διαπιστώσαμε ότι υπάρχει ανάγκη για περισσότερους, άρα βάλαμε 4 σταθμούς, οι 3 εκ των οποίων είναι στο Λούσιο και ο 1 είναι στον Αλφιό, λίγο πριν τη συμβολή με το Λούσιο. Οι σταθμοί αυτοί μετρούν σίγουρα τη στάθμη και ορισμένοι εξ αυτών και ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως είπαμε, το διαλυμένο οξυγόνο, την ηλεκτρική αγωγημότητα, τη θερμοκρασία του νερού και το pH. Αυτό που βλέπετε τώρα είναι το dashboard του σταθμού της Καρκαλούς. Μας δείχνει δηλαδή ποια είναι η εικόνα του σταθμού, του ποταμού, τη στιγμή αυτή που έχω πάρει το print screen. Επάνω βλέπετε, πάνω αριστερά βλέπετε το χάρτη με το σημείο εγκατάστασης και στα κουτάκια επάνω που μοιάζουν με οδόμετρα βλέπετε την πιο πρόσφατη τιμή όταν βέβαια έφτιαξα την παρουσίαση. Άρα λοιπόν βλέπουμε την τελευταία πιο πρόσφατη τιμή για όλες τις παραμέτρους και από κάτω βλέπουμε τα διαγράμματα με τη διακύμανση των τιμών στον χρόνο για τον τελευταίο μήνα. Μπορεί ο χρήστης που έχει πρόσβαση μέσα της ιστοσελίδας σε αυτό το dashboard να παίξει σε εισαγωγικά, να αλλάξει το χρόνο, να μπορεί να ζουμάρει μέσα στα δεδομένα, να δει την τελευταία μέρα, να δει κάποιες ώρες, να δει το τελευταίο έτος. Και επίσης μπορεί να ζητήσει, όπως βλέπετε κάτω υπάρχει ένα κόκκινο κουτάκι που έχω έτσι δώσει έμφαση, μπορεί να ζητήσει δεδομένα να του αποσταλούν ή μπορεί να ζητήσει να του αποστέλλονται ειδοποιήσεις όταν κάποια παράμετρος που τον ενδιαφέρει ξεπερνάει κάποιο όριο. Για παράδειγμα, όταν η στάθμη ξεπερνάει το 1 μέτρο.
Ένας άλλος σταθμός που έχουμε βάλει στον Αλθιό έχει πάλι στάθμη, αλλά έχει και μετεωρολογικές παραμέτρους που δεν τις είχαμε έτσι προβλέψει εξ αρχής, αλλά θεωρήσαμε ότι είναι σημαντικό να υπάρχει και ένας μετεωρολογικός σταθμός στην περιοχή. Άρα λοιπόν σε αυτό το σημείο, εκτός από τη στάθμη, μετράμε και την βροχή, τη θερμοκρασία του αέρα, την υγρασία, τον άνεμο και μια σειρά άλλες από μετεωρολογικές παραμέτρους. Και αυτό λειτουργεί με την ίδια λογική. Έτσι, είναι online, μέσα της ιστοσελίδας, δείχνει τις τελευταίες και πρόσφατες τιμές και παράλληλα στα διαγράμματα του τελευταίου μήνα ή ό,τι άλλο επιλέξει ο χρήστης. Επίσης, στην πρώτη έκθεση που ανέφερε πριν η κυρία Δημοπούλου, που είναι η επιλογή θέσεων εγκατάσταση προδιαγραφών των σταθμών μέτρηση, αυτή έχει ήδη ουσιαστικά παραλυφθεί από το Πράσινο Ταμείο και την έχουμε ανεβάσει και στην ιστοσελίδα. Μπορεί όποιο θέλει να κατεβάσει, να διαβάσει, να την δει. Έχει και κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για το πώς πρέπει κάποιος να επιλέγει τη θέση εγκατάσταση των σταθμών. Στην ιστοσελίδα υπάρχει εξτρά φόρμα για να λάβει κάποιος είτε δεδομένα είτε να λαμβάνει μέσω email ειδοποιήσεις για τους σταθμούς που τον ενδιαφέρουν όταν αυτοί ξεπερνούν κάποια όρια στους παραμέτρους που επιθυμεί. Έχουμε ολοκληρώσει και τα παραδοτέα που απομένουν μέχρι το τέλος του έργου που αφορούν ουσιαστικά τρία ακόμα reports. Το ένα report έχει να κάνει με τις κατευθυντήριες γραμμές λειτουργίας και συντήρησης των σταθμών μέτρησης. Ουσιαστικά παρουσιάζουμε τους σταθμούς, παρουσιάζουμε τις θέσεις εγκατάστασης και δίνουμε και συμβουλές, αν θέλετε, για τη σωστή εγκατάσταση και τη σωστή συντήρηση τέτοιων σταθμών, έτσι ώστε κάποιος άλλος φορέας να θέλει μεταγενέστερα να κάνει κάποια αντίστοιχη δράση, να έχει κάποιο μπούσουλα να μπορέσει να βοηθηθεί για να μπορέσει να εγκαταστήσει σωστά έναν αυτόματο σταθμό καταγραφής περιβαλλοντικών παραμέτρων. Επίσης, έχουμε την έκθεση αξιολόγηση πιλωτικής λειτουργίας σταθμών μέτρησης, όπου έχουμε πάρει ένα χρονικό διάστημα σημαντικό, τουλάχιστον εξάμηνο, και βλέπουμε πόσο τοις εκατό του χρόνου ζωής του σταθμού ήταν αυτό σε λειτουργία, πόσες κενές καταγραφές έχουμε, πόσα λάθη έχουμε στις μετρήσεις, και κάνουμε μια αξιολόγηση της λειτουργίας του για να διορθώσουμε πράγματα αν αυτό χρειαστεί. Μέχρι τώρα σε γενικές γραμμές είμαστε πολύ καλά, δεν έχει χρειαστεί να κάνουμε μεγάλες τροποποιήσεις. Και το επόμενο και τελευταίο report έχει να κάνει με την εκτίμηση των κατοφλίων, των κρίσιμων κατοφλίων στις μετρούμενες παραμέτρους για την έγκαιρη προειδοποίηση. Εδώ πάλι έχουμε πάρει τις χρονοσειρές των σταθμών, έχουμε κάνει κάποιες στατιστικές αναλύσεις με διεθνή επιστημονικά πρότυπα και έχουμε βγάλει κάποια όρια τα οποία θα πρέπει ουσιαστικά να ενσωματωθούν στην πλατφόρμα μας και να στέλνουν ειδοποιήσεις όταν ξεπερνιόνται για λόγους ασφαλείας σε φορείς που είναι σχετικοί με τη διαχείριση των υδάτων και την προστασία των πολιτών. Όπως είπα και πριν, μέσα από την ιστοσελίδα είναι όλα προσβάσιμα. Υπάρχει δυνατότητα κάποιος να ζητήσει είτε δεδομένα είτε να λαμβάνει ειδοποίηση στο email του. Έχουμε έρθει σε επαφή και με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και κυρίως με την Tracking Ελλάς, αλλά και με άλλες αντίστοιχες επιχειρήσεις που κάνουν έτσι δραστηριότητες μέσα στα νερά. Μας έχουν ζητήσει να τους βοηθήσουμε να επεκτείνουμε το δίκτυο και σε άλλες θέσεις και τώρα είμαστε σε επαφή έτσι ώστε να βάλουμε άλλον ένα σταθμό που ουσιαστικά είναι εκτός προγράμματος και αυτός μέσα σε μια θέση στο Λούσιο, προκειμένου να έχουν έτσι καλύτερη πληροφόρηση για την επικινδυνότητα πριν μπουν στο ποτάμι να κάνουν ράφτινγκ ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα. Άρα ήδη το έργο έχει αρχίσει να αποδίδει, θα λέγαμε, καρπούς και ουσιαστικά έχει σε μεγάλο βαθμό πετύχει το σκοπό του που ήταν έτσι προστασία των ανθρώπων που χρησιμοποιούν το ποτάμι είτε για αναψυχή είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Εμάς τώρα οι προκλήσεις του μέλλοντος, θα λέγαμε, είναι ότι θα πρέπει να μπορέσουμε να συντηρήσουμε, να λειτουργήσουμε και ενδεχομένως και να επεκτείνουμε, όπως σας είπα και πριν, το δίκτυο των σταθμών. Αυτό δεν μας ανησυχεί ιδιαίτερα, έτσι κι αλλιώς έχουμε δεσμευτεί στο πλαίσιο του έργου ότι θα συντηρήσουμε το υπάρχον δίκτυο για τουλάχιστον 3-5 χρόνια. Δεν θυμάμαι ακριβώς ποιο ήταν το διάστημα. Αλλά είναι κάτι το οποίο μπορεί να το επιτύχει το ΕΛΚΕΘΕ λόγω του ότι έχει αυτό το ευρύτερο δίκτυο αυτόματος σταθμών των 30 που σας έδειξα πιο πριν σε όλη τη χώρα και έχει και τη δυνατότητα ουσιαστικά να μετακινείται συχνά λόγω των δειγματοληψιών που κάνει, που είναι υποχρέωσή του από την ΟΔΙΕ για τα νερά. Και επομένως με τη συνέργεια με τέτοια αντίστοιχα προγράμματα παρακολούθησης,
μπορεί να καλυφθούν έτσι αυτές οι απαιτήσεις που χρειάζονται για να μπορεί να υπάρχει και να λειτουργεί το δίκτυο σωστά και τα επόμενα χρόνια. Ένα άλλο που μας ενδιαφέρει πολύ είναι να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε περαιτέρω υπηρεσίες που θα είναι χρήσιμες για τους φορείς οι οποίοι υπάρχουν στην περιοχή και ενδιαφέρονται για τα ύδατα. Εδώ βλέπετε ένα τέτοιο παράδειγμα. Έχουμε φτιάξει ένα καινούργιο dashboard που κοιτάζει λίγο τις ημερήσεις τιμές, στις οποίες φαίνονται καλύτερα κάποια πράγματα, φαίνονται καλύτερα οι διακυμάνσεις και οι τάσεις. Και υπάρχουν και κάποιοι δείκτες στο κάτω μέρος που τους έχω ουσιαστικά βάλει σε ένα κόκκινο πλαίσιο. Δείκτες εκτίμησης ποιότητας που λαμβάνουν υπόψη τους τις διακυμάνσεις όλων των παραμέτρων και εκτιμούν την ποιοτική κατάσταση με έναν τρόπο στατιστικό, αλλά επιστημονικά αποδεκτό από τη διεθνή βιβλιογραφία. Και βλέπουμε ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, στην Καρκαλού βλέπουμε μια σταδιακή πτώση του οξυγόνου μέσα στο μήνα Μάη και στις αρχές του Ιουνίου, κάτι το οποίο σε έναν βαθμό είναι και φυσιολογικό λόγω της εποχής που ανεβαίνει η θερμοκρασία, μειώνονται τα ύδατα κτλ. Και αυτό έχει μια επίπτωση προφανώς στη συνολική ποιότητα, η οποία υποβαθμίζεται. Βλέπετε ότι έχουμε κίτρινο χρώμα κάτω δεξιά στο διάγραμμα της βάρης που οδηγεί τη ποιότητα. Αυτά είχα να σας πω εν ολίγη. Δεν ήθελα να σας κουράσω, να σας δώσω μια έτσι συνοπτική και γρήγορη εικόνα της δουλειάς της δικιάς μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είχαμε για πρώτη φορά συνεργασία με την ΚΙΝΣΕΠ. Στο Πράσινο Ταμείο έχουμε ξαναεργαστεί, έχουμε ξαναχρηματοδοτηθεί στο παρελθόν και είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα και τώρα ήταν πολύ καλή εμπειρία. Αλλά με ΚΙΝΣΕΠ ήταν η πρώτη φορά που συνεργαστήκαμε και νομίζω ότι θα υπάρξει και συνέχεια στο μέλλον. Αυτά από μένα και σας ευχαριστώ.